Λοιπόν, σήμερα είναι 5η, 7 του Μάη και μέχρι την επόμενη Τετάρτη, 13 του Μάη, η αίθουσα τέχνης Μυλωνογιάννη φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Αυγέρου με τίτλο «Εικόνα και ψευδαίσθηση». Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Δικτύου FM τον κύριο Γιώργο Αυγέρο. Καλημέρα σας καταρχήν, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας, μακρινούς και κοντινούς. Λοιπόν, αυτό το διάστημα σας συναντάμε στην αίθουσα τέχνης Μυλωνογιάννη με την έκθεση «Εικόνα και ψευδαίσθηση». Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η έκθεση έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα. Με τον τίτλο αυτό και με άλλα έργα πολύ πιο μεγάλα. Εδώ ένα μέρος των έργων και κάποια καινούρια με ένα καινούριο προβληματισμό, σαν να θέλω να δείξω τον καινούριο δρόμο που ψάχνω αυτή την εποχή. Είναι εύκολο να ανοίγετε καινούριους δρόμους? Για μένα αναγκαίο. Αν δεν υπάρξει αυτό, νιώθω νεκρωμένος και ταλματωμένος. Έχετε έρθει ποτέ σε αντίθεση με βασικά πιστεύω σας του παρελθόντος? Δηλαδή να χρησιμοποιήσετε παράδειγμα κάποιο υλικό που το θεωρούσατε ότι με αυτό το υλικό δεν πρόκειται να καταπιαστώ. Εγώ βεβαίως θεωρώ ότι είναι πολύ φτηνό, ας πούμε, για να... Πάντα αυτό συμβαίνει. Ανερώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Και γι' αυτό έχω σταματήσει πλέον να λέω ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό. Πρώτα απ' όλα είχα εγκαταλείψει τη ζωγραφική για χρόνια. Σε σημείο που να πουλήσω ακόμα και το καβαλέτο μου, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν μια επαναστατική πράξη προς τον εαυτό σας, φαντάζομαι. Για τότε ναι. Όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα που λίγο πριν επιστρέψω στη ζωγραφική βρήκα μία μέρα πεταμένα στα σκουπίδια δύο καβαλέτα και μετά από μερικές μέρες άλλο ένα μέρος, άλλο ένα καβαλέτο. Ήταν σημάδι. Σας ζητούσε πίσω μάλλον η ζωγραφική. Αυτά όλα είναι εκπτώσεις θεωρείτε ή απλώς μεγαλώνοντας έχουμε πιο ψύχρεμη σκέψη? Αναθεωρείς πράγματα, συνέχεια αναθεωρείς και αλλήμωνα δεν αναθεωρείς και να τα ξαναδείς με καινούριο μάτι, με καινούρια σκέψη, αλλήμωνας. Κάτι άλλο πάλι που είχα πει ότι ποτέ δεν θα ασχοληθώ ήταν η ζωγραφική με την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, αυτό ακριβώς που κάνω τώρα. Όπως είναι γνωστό, η σύγχρονη τέχνη, η σημερινή από το μοντερισμό και μετά, έχει απορρίψει την τρίτη διάσταση, την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, βάζοντας άλλους προβληματισμούς μέσα. Έτσι και εγώ θέλοντας να θεωρήσω τον εαυτό μου πιο σύγχρονο, είχα απορρίψει αυτή την διάσταση, την ψευδαίσθηση, την τρίτη ας πούμε, αλλά τελικά επανήλθα και δρυμύτερος σφόδρα με αυτό το πράγμα, θέλοντας να δώσω ακόμα περισσότερο την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, με μια καινούρια τεχνική και με σύγχρονα υλικά σημερινά που παλιότερα δεν θα υπήρχαν βέβαια για να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το καταφέρετε εντυπωσιακά όσον αφορά στο να δώσετε αυτή την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, χρησιμοποιώντας αυτά τα σύγχρονα υλικά. Ναι, ζωγραφίζοντας πάνω σε διαφάνεια, σε ένα φιλμ. Ένα φιλμ που είναι για να τυπώσεις, όχι φιλμ για να εμφανίσεις. Που σου δίνει τη δυνατότητα να φαίνεται και το πίσω, το background, ας πούμε, το οποίο απέχει από το πίσω μέρος κάποια εκατοστά, 3-4 εκατοστά, ικανό όμως να σου δώσει το μέγιστο της οφθαλμικής αυταπάτησης, ας πούμε, ότι πηγαίνει πολύ βάθος, ότι προχωράει το μάτι πολύ μέσα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, ζωγραφίζοντας σε δύο επίπεδα. Σε δύο ή τρία, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω χρησιμοποιείτε μέχρι και τρία. Εξαρτάται από το μέγεθος. Στα μεγάλα μεγέθη κάνω μια οικονομία τεχνικής και μπορώ με τα δύο επίπεδα να δώσω το μέγιστο, οπότε δεν μου χρειάζεται ένα τρίτο επίπεδο. Στα πιο μικρά μεγέθη, ναι, χρησιμοποιώ και ένα τρίτο επίπεδο για μεγαλύτερη έτσι, ψευδαίσθηση. Σε αυτή την τεχνοτροπία το να χρησιμοποιείτε λοιπόν δύο ή τρία φιλμ, διάφανες επιφάνειες ουσιαστικά, στις οποίες ζωγραφίζετε αλλά δίνοντας αυτή την ψευδαίσθηση του χώρου, πώς βρεθήκατε μπροστά σε αυτή την τεχνοτροπία? Την είχατε δει κάπου? Όχι. Καταρχάς όλα γίνονται και ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα γίνονται από μια εσωτερική παρόνηση, μια ανάγκη εσωτερική, η οποία οδηγεί μετά και σε ένα αποτέλεσμα υλικό, ψάχνοντας τα υλικά. Έκανε λοιπόν μια δουλειά στον υπολογιστή, η οποία ήταν για τύπομα, ήταν για να τυπωθεί και είχε σχέση με ακτίνες χ, με τις διαφάνειες που βγάζει μια ακτινογραφία και θα τυπωνόταν πάνω σε διαφάνεια. Αυτή η δουλειά έχει μείνει στον υπολογιστή, δεν την έχω τυπώσει, έχω κάνει κάποιες δοκιμές με μια άλλη θεματική, με έναν άλλο προβληματισμό. Υπάρχει ακόμα στον υπολογιστή, κάποια στιγμή θα την αποτελειώσω. Ψάχνοντας λοιπόν το υλικό, γιατί ήθελα κάποια εκτός από το να τυπωθούν να τα ζωγραφίσω κιόλας. Και έψαχνα να βρω ένα υλικό που να μπορώ να επέμβω πάνω και να ζωγραφίσω. Έτσι, τελείως συμπτωματικά βρήκα μια κόλλα Α4 διαφάνεια που υπάρχουν και στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Μπορείς να βρεις σε οποιαδήποτε χαρτοπωλεία, που είναι η inkjet εκτυπωτή για να τυπώνεις με μελάνι πάνω. Βρήκα και ένα κάρβουνο μετά από κάποιες δοκιμές που έκανα, μοναδικό, το μοναδικό που έπιανε πάνω στη διαφάνεια. Και από εκεί ξεκίνησε μια μικρή ιστορία. Όταν ήθελα να τη μεγαλώσω την ιστορία αυτή, έψαχνα το ίδιο κάρβουνο και δεν το έβρισκα. Τα ίδια κάρβουνα της ίδιας εταιρείας δεν πιάνανε, ήταν πολύ σκληρά. Οπότε απευθύνθηκα στο εργοστάσιο, το οποίο είναι στην Αυστρία, στέλνοντας δείγμα από ένα μικρό κομματάκι του κάρβουνου που μου είχε μείνει, και το εργαστήριό τους μου είπαν ότι είναι ο τάδε κωδικός από αυτό το κάρβουνο, ας πούμε, και έκτοτε προμηθεύομαι κατευθείαν από το εργοστάσιο. Ναι, γιατί εδώ τη μια βρίσκεις, την άλλη δεν βρίσκεις και δεν αυτά, και έτσι συνέχισε αυτή η ιστορία. Αυτά αφορούν την τεχνική πλευρά, δεν αφορούν την τέχνη σαν τέχνη, γιατί η τεχνική μπορεί να υπάρχει. Αν δεν συνδυάζεται αυτό και με την τέχνη, είναι δωρονάδωρο η τεχνική. Απλώς χρησιμοποιώ την τεχνική για να μεγιστοποιήσω τη γοητεία του ματιού, ας πούμε, και να εγκλωβίσω κατά κάποιο τρόπο το μάτι του θεατή, να τον παρασύρω προς τα μέσα, γιατί όντως είναι σαν να σε τραβάει προς τα μέσα το έργο, και από εκεί και πέρα να τον αφήσω μόνο του να κάνει μια περιπλάνηση με τις αισθήσεις του και με ό,τι μπορεί να αντιληφθεί και να καταλάβει αυτός και να πάρει αυτά που θέλει αυτός πλέον, χωρίς εγώ να επεμβαίνω και πάρα πολύ μετά. Η τεχνολογία για την οποία μιλάτε τώρα, πόσο εύκολα προσαρμοστήκατε σε αυτή? Δηλαδή, πόσο εύκολα αντικαθιστάς το πινέλο με το ποντίκι? Είχα κάνει μια έκθεση πριν πολλά χρόνια στη Ζουμπουλάκη, στην καλερί Ζουμπουλάκη. Τότε ακόμα είχα και ένα κινητό τηλέφωνο που δεν ήξερα ούτε καν να το... Μιλάμε τώρα για το 2001, πριν από 14 χρόνια. Φώναζα τα κορίτσια πολλές φορές εκεί της γκαλερί για να μου κάνουν κάποιες ρυθμίσεις στο κινητό τηλέφωνο. Χρειάστηκε λοιπόν να καταθέσω κάπου ένα φάκελο με εικόνες από την έκθεση, όπου ζήτησα την συνδρομή ενός φίλου γραφίστα να επεξεργαστεί τις εικόνες μέσα στον υπολογιστή με σύντομο χρονικό διάστημα, σε 2 μέρες δεν μπορώ να καταθέσω με το φάκελο. Και για 2 μέρες πλήρωσα και ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό. Και μου φάνηκε γελίο το να δίνω τόσα λεφτά για. Μου φάνηκε πολύ μικρό. Για κάτι που μπορούσατε να το κάνετε πιθανόν εσείς. Επιστρέφοντας στα Χανιά μετά από αυτή την έκθεση, πήγα και αγόρασα έναν υπολογιστή, μου τον φέρανε, τον αφήσανε και σηκώθηκαν και φύγανε. Και από εκεί αρχίζει πλέον η ιστορία να μάθω εγώ τον υπολογιστή, που ομολογώ ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Πολύ πιο δύσκολο να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να τρακάρεις, να σκοτώσεις, να σκοτωθείς. Ενώ σαν υπολογιστή δεν έχει κανένα κίνδυνο, ας πούμε. Είναι αστείο πράγμα. Ναι, και από εκεί ανοίγει ένας άλλος κόσμος. Ανοίγει ένας άλλος κόσμος, νομίζω το θεωρώ απαραίτητος και σημερινός. Έχω άμεση επαφή με πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ενημέρωση. Δεν λέμε τη γνώση. Βέβαια με όλα τα σκουπίδια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, αλλά από εκεί πέρα αρχίζεις και τα μαθαίνεις και να γνωρίζεις τα θετικά στοιχεία απορρίπτοντας τα αρνητικά. Έτσι. Ούτως ή άλλως είναι ένα τρομερό εργαλείο και το διαδίκτυο και ο υπολογιστής. Κάθε εργαλείο νομίζω ότι η σωστή του χρήση σε βοηθάει να το χρησιμοποιείς σωστά. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να. Εγώ το χρησιμοποιώ ακόμα και σε ζωγραφική. Πολλά από τα τοπία που έχω φτιάξει είναι σύνθεση διαφορετικών κομματιών, ας πούμε, τα οποία τα συνθέτω στον υπολογιστή και έχω μια εικόνα, ξέρω προς τα πού, ας πούμε. Δηλαδή, έχω φτιάξει ένα έργο, η Κράπη, που είναι από το οροπέδιο της Κράπης. Αλλά είναι σύνθεση διαφόρων κομματιών. Έχω πάρει από ένα σημείο τα λουλούδια τα κίτρινα, από ένα σημείο τις παπαρούνες κόκκινες, από ένα άλλο σημείο τα βουνά, το χωράφι, και το έχω συνθέσει. Και είναι πώς πας στο οροπέδιο και θα γυρίσεις το μάτι σου γύρω-γύρω για να δεις όλη την εικόνα που σε ένα έργο δεν μπορείς να την έχεις. Έχω συνθέσει λοιπόν όλη την Κράπη σε ένα έργο. Με έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό το πράγμα. Πέρα από την καινούρια δουλειά που κάποια δείγματα έχω και στην καλερί τώρα, που έχει μια άλλη προβληματική που έχει άμεση σχέση πλέον με τον υπολογιστή, με το Google Earth, το Street View, και με τις εικόνες που μας έρχονται μέσα από αυτά τα προγράμματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στην συνέχεια της κουβέντας, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και το επόμενο βήμα σας, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον εγώ βλέποντας την έκθεση. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς ξεκινήσατε με τη ζωγραφική. Με την ενασχόληση με τις τέχνες γενικότερα. Από το Λύκειο, κάποια στιγμή ο πατέρας μου διέβλεψε ότι δεν τα πάω και τόσο καλά στο Λύκειο, γιατί δεν με ενδιέφερε τα μαθήματα όπως και πολλά άλλα παιδιά. Και πήγε και με έγραψε σε μια σχολή, τότε υπήρχε μια σχολή του Μαρκουλάκη, η οποία αργότερα έγινε εισάξη των ΤΕΗ, όταν πέθανε σκορεμένος ο Μαρκουλάκης και έγιναν και αυτές οι αλλαγές. Με έγραψε μια σχολή σχεδιαστών. Και βέβαια εγώ είπα στον πατέρα μου ότι ναι, θα πάω στη σχολή του σχεδιαστών, αλλά παράλληλα θα τελειώσω και το Λύκειο. Και μου λέει ο πατέρας μου, μα εσύ ένα Λύκειο δεν μπορείς να τελειώσεις, δύο σχολεία μαζί? Λέω ναι, με αυτόν τον όρο θα πάω. Και όντως τέλειωσα Λύκειο και την σχολή αυτή, την σχολή σχεδιαστών του Μαρκουλάκη. Εκεί είχα την τύχη να έχω καθηγητή τον Πετρουλάκη τον Αντώνη. Για 3 χρόνια έκανα ελεύθερο σχέδιο και χρώμα. Ήμουν το μοναδικό αγόρι μέσα στην τάξη, όλα τα άλλα ήταν κορίτσια, και ο μοναδικός που ενδιαφερόταν και για τη ζωγραφική. Οπότε ήμουν και ο μαθητής που έριξε όλη την ενέργεια πάνω του, Αντώνης Πετρουλάκης. Είχα και τον Βασίλη τον Κελαϊδία στο σχέδιο το γραμμικό. Από τον Βασίλη πήρα τη μεθοδικότητα, ήταν μεθοδικός και λογικός ο Βασίλης, ενώ ο Πετρουλάκης ήταν καστικός, ήταν ζωγράφος. Ήταν καλλιτέχνης. Ήταν καλλιτέχνης, όντως καλλιτέχνης, με μια παιδεία κλασική. Και αν κάτι ξεκίνησε στα Χανιά σε σχέση με την ζωγραφική, ξεκίνησε από τον Αντώνη τον Πετρουλάκη, ο οποίος και από το Λύκειο αλλά και μέσα από αυτή τη σχολή μετέδωσε το σημαντικό που πιστεύω ότι μας μετέδωσε ο Αντώνης, ήταν την αγάπη μας προς την τέχνη. Αγάπη προς την τέχνη. Μια άδολη αγάπη και ένα ιδανικό. Να έχουμε σαν ιδανικό την τέχνη. Αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό, πέρα από τις πολύ σωστές παρατηρήσεις που μας έκανε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός ζωγράφος και εξακολουθεί και να είναι, ας πούμε. Αυτό ήταν, και σε αυτόν οφείλουμε νομίζω όλη αυτή τη μετέπειτα πληθώρα καλλιτεχνών στα Χανιά. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά στα Χανιά. Θα μου επιτρέψετε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να περάσουμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα, και αμέσως μετά θα ήθελα να μάθω λίγο για τα επόμενα χρόνια. Τις επόμενες σπουδές σας. Ναι. Αθήνα, Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και την επιστροφή σας ξανά στα Χανιά. Ναι. Δίκτυο FM 91,5. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δίκτυο FM 91,5. Ο Παναγιώτης Ορφανίδης στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Όμως σήμερα στην παρέα μας, εδώ στο Δίκτυο FM, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Αυγέρο με αφορμή την έκθεση ζωγραφικής που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην αίθουσα τέχνης Μυλωνογιάννη, εδώ στα Χανιά, με τίτλο «Εικόνα και ψευδαίσθηση». Κύριε Αυγέρο, μας είπατε για το ξεκίνημα των σπουδών σας στα Χανιά. Από εκεί και στο εξής, μετά τα Χανιά. Μετά τα Χανιά, Αθήνα, υποψήφιος στην Καλλιτεχνών. Πηγαίνω στο εργαστήριο του Γιώργου του Βογιατζή, του συγχωρημένου πλέον, έχει πεθάνει ο Γιώργος, ήταν καλός μας δάσκαλος κι αυτός. Μαζί με άλλα παιδιά από εδώ τα Χανιά, ο Μιχάλης ο Μανουσάκης, που είμαστε μαζί και φίλοι με τον Μιχάλη και από το Λύκειο ήδη. Μετά από λίγο ήρθε η Παγόνα Ξενάκη, πιο πριν ήταν ο Αντώνης Σονταγαδάκης, και είμαστε στην Αθήνα όλοι αυτοί υποψήφοι πλέον για την Καλλιτεχνών. Δουλεύαμε στο εργαστήριο, δώσαμε εξετάσεις. Από αυτή την φουρνιά άλλοι μπήκανε, άλλοι δεν μπήκανε. Εγώ ήμουν από αυτούς που δεν μπήκα, παρόλο που είχα δώσει αρκετές φορές την Καλλιτεχνών. Τότε οι εξετάσεις ήταν μόνο σχέδιο, μόνο κάρβουνο, χρώμα δεν δίναμε, ήταν λίγο απερχιωμένες εξετάσεις. Εγώ φαίνεται ότι δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις της σχολής. Ποτέ όμως δεν θεώρησα τον εαυτό μου κάτι διαφορετικό. Θεώρησα τον εαυτό μου ζωγράφο και εγώ θα συνέχισα να ζωγραφίζω, είτε έμπαινα στη σχολή είτε δεν έμπαινα. Άλλωστε ήταν και τα χρόνια εκείνα έπνεε και ένας άνεμος φιλελεύθερος και προοδευτικός, όπου ειδικά στην τέχνη δεν θεωρείται και απαραίτητο να έχεις τελειώσει μια σχολή για να είσαι καλλιτέχνης, ας πούμε. Και πολλοί και πάρα πολλοί καλλιτέχνες σημερινοί δεν έχουν τελειώσει καν σχολεία. Ο Δημήτρης ο Αληθινός, ας πούμε, Χανιώτης, να μην μιλήσουμε τώρα για τον Μπέικον, για τον Τάκη τον Γλύπτη. Τέλος πάντων, η τέχνη είναι τέχνη και αν θες την ακολουθείς, ανεξάρτητα αν έχεις περάσει από σχολή ή όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν περνάς από σπουδές. Σπουδές είναι απαραίτητες έτσι κι αλλιώς. Και δάσκαλοι πάντα υπάρχουν και δασκάλους πάντα είχα. Είτε το Πετρουλάκη, το Βογιατζή, είτε τον Βασίλη το Κορκόβελο, είτε μετά όταν σε κάποια ηλικία έφυγα για να πάω μποζάρ, που πήγα για να μείνω στο Παρίσι, που δεν ευόδωσε γιατί μου, τι να πω, όλα καλά ήταν και πήγαινα στην Μποζάρ, το οποίο είχε ένα τμήμα για υποψήφιους και δούλευα εκεί και δασκάλους και ήμουν και πολύ τακτικός και πήγαινα και τα βράδια στα χορευτικά να ζωγραφίσουμε και είχαμε όλη αυτή τη δραστηριότητα με άλλα παιδιά στο Παρίσι να πηγαίνουμε στα κονσερβατουάρ να ζωγραφίσουμε τις ορχήστρες που κάνανε πρόβες, τα μουσεία. Στο χρόνο πάνω κάτι μου άλλαξε και παραμονές των εξετάσεων σηκώθηκα και έφυγα. Έτσι τελείως αυθαίρετα, τελείως βλακωδός. Ίσως κάτι, το μετανιώσατε από τη βλακή. Ίσως να είναι η μόνη βλακία στη ζωή μου που την έχω μετανιώσει. Τέλος πάντων, τον εαυτό μου όμως τον θεωρούσα ζωγράφο. Εξακολουθούσα. Επέστρεψα στην Ελλάδα και για ένα διάστημα ήμουν μεταξύ Αθήνας και Χανίων. Το χειμώνα που ήταν ζόρικα τα πράγματα στην Αθήνα, το καλοκαίρι που ήταν ευχάριστα στα Χανιά. Μοιρασμένος όμως εδώ και εκεί, κάποια στιγμή αποφάσισα και λέω κάπου πρέπει να μαζέψω τα κομμάτια μου. Θεώρησα ότι τα Χανιά, κατάγομαι από τα Χανιά, αλλά θεώρησα ότι τα Χανιά είναι μια πολύ καλή περίπτωση επαρχιακής πόλης. Έχουν μια γοητεία η οποία πολλές φορές όμως μπορεί να σε ξεγελάσει, να σε παρασύρει και να μην λειτουργήσει. Συγκεντρώνεσαι, να μην δουλεύεις. Εγώ βρήκα τον τρόπο, απέκτησα μια αυτοπιθαρχία. Και πλέον το εργαστήριο από τότε και μετά είναι καθημερινή μου ανάγκη. Δηλαδή, αν το πρωί δεν ξυπνήσω και τύχει να κάνω κάποια άλλη δουλειά λόγω οικογένειας, λόγω οικονομικών, να πάω στην εφορία, στο λογιστή, μου είναι πάρα πολύ άσχημο. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο εργαστήριο, που περνάω και τις περισσότερες ώρες της ημέρας μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Δουλεύω δηλαδή καθημερινά και με ρυθμό. Όσο μπορώ περισσότερο. Εδώ πλέον στα Χανιά νιώθετε ότι είστε απομονωμένος από τα βασικά δρόμενα της τέχνης, ή δεν έχει σημασία το που μένει ένας καλλιτέχνης? Όχι, η πληροφόρηση είναι άμεση τώρα, άλλωστε κάνουν και συχνά ταξίδια είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό. Την πληροφόρηση την έχω. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν μετέχει στις ζυμώσεις, στις σύγχρονες ζυμώσεις της τέχνης. Εκτός από τον τελευταίο καιρό τώρα με την κρίση υπάρχει μια άλλη κινητικότητα. Κάτι άλλο έχει αρχίσει να γεννιέται και που θα φανεί μετά από μερικά χρόνια και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια επαρχία της επαρχίας. Πάντα είχε στραμμένο το βλέμμα της προς την Ευρώπη, τι θα γίνει από εκεί για να το μεταλαμπαδεύσουμε και εδώ, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχω χάσει πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Έχω χάσει κάποια πράγματα γιατί η Ελλάδα είναι τελείως αθηνοκεντρική και όλα κινούνται γύρω από την Αθήνα και αν δεν είσαι στην Αθήνα παρέα με τους διάφορους εικαστικούς, θεωρητικούς τέχνης, σε ξεχνάνε. Γκαλερίστες φαντάζομαι. Όχι, με την γκαλερί έχω μια συνεχή επαφή. Με την γκαλερί με τη Ζουμπουλάκη έχω μια συνεχή επαφή και οι εκθέσεις γίνονται όταν υπάρχει καινούρια δουλειά, πρώτα θα δοθεί εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η επαφή είναι συχνή και σταθερή. Μιλάω για άλλες εκθέσεις ομαδικές, οι οποίες γίνονται κατά κόρον, ας πούμε. Ναι. Εκεί θα πρέπει να τους το υπενθυμίσω ότι και εγώ είμαι εδώ για να σε καλέσουν. Αν και δεν είναι απαραίτητο θετικό να συμμετέχεις και σε τόσο πολλές εκθέσεις συνέχεια. Καλό είναι και να έχεις την ησυχία της επαρχίας και να δουλεύεις απερίσπαστα. Με την επαφή με τους συλλέκτες. Ναι, και σε αυτό λίγο έχω χάσει. Λίγο. Χάνει σε χρόνο. Κάποια στιγμή σιγά σιγά όμως βελτιώνονται και αυτά τα πράγματα. Ναι, σε αυτό το τομέα έχω χάσει. Δεν έχω χάσει όσον αφορά την τέχνη. Πόσο σημαντικό είναι, εκεί νομίζω ότι θα μιλήσουμε λίγο πιο εμπορικά, με πιο αριθμούς πιθανόν για την τέχνη, πόσο σημαντική είναι η δράση των συλλεκτών όσον αφορά στην τέχνη και στην ανάδειξή της? Κατευθύνουν δρόμους πολλές φορές οι συλλέκτες. Ναι. Ειδικά σήμερα οι συλλέκτες, και δεν αναφέρομαι τώρα στους Έλληνες συλλέκτες, αλλά το παίρνω γενικά στην παγκόσμια αγορά της τέχνης. Ειδικά σήμερα που ο παράγοντας ο οικονομικός είναι πρωταρχικό στοιχείο στην ζωή μας, την καθημερινή, το ίδιο συμβαίνει και στην τέχνη. Αυτοί που κρατούν τα κλειδιά τα οικονομικά, αυτοί κατά κάποιο τρόπο κατευθύνουν και την τέχνη προς το ένα σημείο ή προς το άλλο. Δηλαδή οι διευθυντές μουσείων, οι ιστορικοί τέχνης, οι συλλέκτες είναι αυτοί που δίνουν το τόνο και την κατεύθυνση, το τι είναι τέχνη, σύγχρονη τέχνη σήμερα. Είναι η μία πλευρά, γιατί παράλληλα υπάρχει και ένας άλλος κόσμος ο οποίος δεν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες και το δείγμα, ας πούμε, που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ακολουθεί τη δική του αίσθηση και το δικό του κριτήριο, ας πούμε, που είναι παρήγορο όταν το ανακαλύπτεις αυτό το πράγμα. Γιατί μια ζωή μας λέγανε ότι η ελληνική τέχνη δεν αναγνωρίζεται ή δεν αφορά τους Ευρωπαίους συλλέκτες ή μουσεία. Εγώ βλέπω όμως τα έργα μου τα αγοράζουν και Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι και Αυστραλέζοι και τέτοια. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν ακολουθεί την αίσθησή του και αυτό που του αρέσει. Μόνο. Οι ρίζες στα Χανιά, πώς έχουν δράσει στην τέχνη σας? Όχι ιδιαίτερα, μόνο το ότι μεγάλωσα σε μια όμορφη πόλη. Έχει λειτουργήσει σε ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον, σε ένα υπέροχο λιμάνι. Έχει λειτουργήσει υπόγεια μέσα από αυτόν τον τρόπο. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται καμία εντοπιότητα. Πολλές φορές ούτε καν ελληνική. Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα της εντοπιότητας που απασχολούσε πιο πολύ παλιότερες γενιές ή και σημερινούς ακόμα καλλιτέχνες, αλλά δεν με αφορά προσωπικά εμένα. Ας πούμε, νιώθω άνθρωπος του κόσμου περισσότερο παρά Έλληνας, με την έννοια να δώσω και το ελληνικό στοιχείο. Μια και μιλήσατε για τα Χανιά, το λιμάνι, η αισθητική των Χανίων πώς σας φαίνεται? Η αισθητική των Χανίων δυστυχώς είναι αποτέλεσμα παλαιών χρόνων και όχι σημερινών. Δηλαδή ότι γευόμαστε σήμερα από το πιο όμορφο κομμάτι που έχει μείνει είναι το απάβγασμα και το όνειρο παλαιών εποχών. Σήμερα δεν βλέπω και πολλά πράγματα καινούρια και μάλιστα πολλά πράγματα, μνημεία, ας πούμε, τα κακομεταχειριζόμαστε. Να αναφερθώ, ας πούμε, στο Γέλι Τζαμί, ένα υπέροχο μνημείο, και το τι κακές εκθέσεις έχει κάνει. Μάλλον έχει γίνει ένα εμπορικό κέντρο. Για τα χρήματα το δίνουν έτσι για να γίνουν κακές εκθέσεις. Σε αντιδιαστολή με την Πινακοθήκη, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές καλές εκθέσεις, ας πούμε. Ή να μιλήσουμε για τα διάφορα εμπορικά που έχουν κατακλείσει κατά κόρον το παλιό λιμάνι, ας πούμε, προερχόμενα από Κίνα ή από Ινδία ή από οπουδήποτε, μέσα σε υπέροχα κτίρια, να είναι όλο αυτό το παζάρι, ας πούμε. Καμία αισθητική, δυστυχώς. Θα μπορούσε να διορθωθεί κάποια στιγμή αυτό? Είναι θέμα γενικότερης κουλτούρας και καλλιέργειας. Θα μπορούσε. Αλλά... Ναι. Λοιπόν, κύριε Αυγέρο, θα μου δώσετε δυνατότητα να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα για να πάμε και στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας, όπου θα με ενδιαφέρει λίγο να μιλήσουμε εκεί και για το σήμερα. Μιλήσατε προηγουμένως για την κρίση και ότι αυτή μπορεί να αναδείξει νέα πράγματα. Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Ναι. Δίκτυο FM 91,5. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 2. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δίκτυο FM 91,5. Ο Παναγιώτης Ορφανίδης, στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Έχοντας όμως τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του δικτύου FM τον κύριο Γιώργο Αυγέρο. Με αφορμή, ξαναλέμε, την προσωπική του έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Εικόνα και ψευδαίσθηση», που έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά αυτές τις μέρες στα Χανιά μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, 13 του μήνα, στην αίθουσα τέχνης Μυλωνογιάννη. Κύριε Αυγέρο, είχαμε μείνει στο γεγονός, αναφερθήκατε μάλλον προηγουμένως στην κρίση και ότι η κρίση μπορεί να βγάλει καινούργια πράγματα. Δίνει όντως ερεθίσματα για κάτι καινούριο? Πάντα όταν υπάρχουν καταστάσεις οξυμένες, ναι, δίνει ερεθίσματα και θέτει προβληματισμούς, θέτει ερωτήματα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ίσως και έστω και από αρνητική πλευρά ένας κόσμος ασχολείται πλέον με την Ελλάδα. Αυτό όμως από την πλευρά την οικαστική έχει κάτι θετικό. Νέοι άνθρωποι, και έχουμε και νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι με σπουδές καλές είτε στην Ελλάδα στο εξωτερικό, με γνώσεις αρκετές, βάζουν πλέον το δάχτυλο στην πληγή και αρχίζουν και αναρωτιούνται τι συνέβη, τι συμβαίνει, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι θα βγει κάτι θετικό, τουλάχιστον όσον αφορά την τέχνη, από αυτή την κρίση. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχουμε αυτή την οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο κρίση οικονομική. Ήταν κάτι που το πίστευα εξ αρχής. Καταρχάς ήταν κρίση κοινωνική. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει από πολύ παλιά όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν είχαμε φανταστεί το μέγεθος το οικονομικό. Αυτό ήταν κάτι τελείως ξαφνικό. Δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε γιατί δεν είχαμε και όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά η κρίση κοινωνική υπάρχει από πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και ας πάρουμε μια πολύ απλή λέξη, κουλτούρα. Πόσο παρεξηγημένη ήταν στην Ελλάδα, ενώ σε όλη την Ευρώπη η κουλτούρα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είχε καταντήσει να λέγεται ο κουλτουριάρης και να δείχνεται ο άλλος με το δάχτυλο, κάτι πολύ κοροϊδευτικό. Αυτό δεν συνέβη τώρα, έχει συμβεί πριν από 20 ετία, 30 ετία. Οπότε χάθηκαν πρώτα άλλα πράγματα. Είναι αξιακό επομένως το ζήτημα. Τελείως αξιακό είναι. Το οικονομικό ήταν αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης. Να τολμήσω να ρωτήσω πώς βλέπετε τη νέα κυβέρνηση, το νέο Υπουργό Πολιτισμού. Ο νέος Υπουργός Πολιτισμού πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να είχαμε κάτι καλύτερο από τον Ξηδάκη. Τον παρακολουθώ χρόνια, επειδή είχε άμεση συμμετοχή στην τέχνη, ήταν από αυτούς που εμπιστευόμουν και που διάβαζα, γιατί πολλούς θεωρητικούς τέχνης δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, έχουν κρατήσει να είναι λογοτέχνες πλέον, αλλά είχε ένα λόγο, μια οξύτητα, οξυδέρκεια και πολύ εύστοχος. Αυστηρός μεν, αλλά πάρα πολύ εύστοχος, και χάρηκα πάρα πολύ που είναι ο νέος Υπουργός Πολιτισμού. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα, αν βέβαια καταφέρει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ήταν μια ανάσα και μια ελπίδα. Τώρα έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, θα δούμε. Το μέλλον πώς πιστεύετε θα διαγραφεί? Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη, γιατί πριν 2 χρόνια, μέσα στην κρίση, νιώθαμε ότι είμαστε σε ένα χάος, σε ένα σκοτάδι, και ότι άντε κάπου θα πάμε, κάπου θα πατήσουμε στον πάτο του βαρελιού, κάπου δεν μπορεί να πάει άλλο. Λέγαμε πριν 2 χρόνια, λέγαμε δεν μπορεί να πάει άλλο πλέον αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Μετά από 2 χρόνια βλέπουμε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα, και φοβάμαι μήπως υπάρχει ακόμα κι άλλο βάθος, μήπως ακόμα πάμε πιο χαμηλά. Δεν εννοώ μόνο οικονομικά, εννοώ και κοινωνικά. Ο κόσμος έχει μια παρέτηση. Αυτό μου δίνει τώρα αφορμή να σας ρωτήσω και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής που είναι σήμερα, η οποία, από ό,τι γνωρίζω, μάλλον αναβλήθηκε πάλι για τις 12 του Μάη. Αυτά τα φαινόμενα φασισμού, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αναδεικνύονται στη σημερινή ελληνική κοινωνία? Πάντα σε τέτοιες εποχές κρίσης βρίσκουν έδαφος τέτοιες ιδέες να έχουν απήχηση, τέτοιου είδους ιδέες. Και υπήρξε βέβαια και μια ανοχή από τα μέσα ενημέρωσης που τους θεωρούσαν γραφικούς και είχαν και ακροματικότητα ή θεαματικότητα όταν τους βγάζανε στα παράθυρα. Αυτό έδωσε μια ανοχή από τη μεριά του κράτους, ας πούμε, στο να υπάρχει ένα πεδίο από μια μεριά οικονομικό-κοινωνικό και από την άλλη μεριά διαφήμισης, στο να μπορέσει να επεκταθεί αυτό το πράγμα. Και εγώ θα με επιτρέψετε να πω ότι υπήρξε μια συμβολή από τα μέσα και όχι μια ανοχή. Προσωπική μου γνώμη αυτή. Ναι, συμβολή ήταν. Να ξαναγυρίσουμε στην έκθεση. Και να κλείσουμε. Νομίζω ότι μπαίνοντας κανείς στην έκθεση ζωγραφικής, αυτόν τον καιρό που μπορεί να την βρει κανείς στην αίθουσα τέχνης Μυλωνογιάννη, νομίζω ότι είναι χρονολογικά στημένη. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι τα έργα ξεκινάνε από την βασική αίθουσα, μπαίνοντας αριστερά και καταλήγοντας στο δωματιάκι μέσα αριστερά, από την αρχή μέχρι και το τέλος, ας πούμε. Δηλαδή, μέχρι και τα πρόσφατα έργα. Κάπως έτσι είναι. Το μέσα δωματιάκι προσφέρεται γιατί είναι και λίγο ξεχωριστό. Να βάλω κάτι διαφορετικό, το οποίο όμως είναι συνέχεια πάλι της δουλειάς μου, αλλά με μια άλλη προβληματική. Είναι η προβληματική των τελευταίων μηνών και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα που είχα, γιατί πίσω από αυτά τα έργα υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα εξέθεσα, αλλά εξέθεσα 4 έργα από την τελευταία προβληματική που ελπίζω να είναι κάτι το καινούριο. Αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα σας έργα, οι εκθέσεις, ήταν πιο προσωποκεντρικές, πιο ρεαλιστικές. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καινούρια κατάσταση, η συγκεκριμένη έκθεση, όσον αφορά στο ότι ασχολείστε με τοπία, και νομίζω ότι στο τελευταίο δωματιάκι έρχεστε να τα ενώσετε σιγά σιγά όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή τη νέα τεχνοτροπία της ψευδαίσθησης του βάθους, γυρνώντας ξανά όμως και σε προσωπογραφίες και σε... Η δουλειά μου πριν από τα δέντρα και το εικόνα και ψευδέστηση, τα τοπία αυτά, ήταν όλη ανθρωποκεντρική. Πολύ παλιά ζωγράφιζα πάρα πολύ, έχω ζωγράφισει πάρα πολύ υπαίθρο, έχω γνωρίσει το χρώμα, ξέρω το χρώμα της υπαίθρου, ξέρω το χρώμα πώς είναι, ξέρω το χρώμα της παλιάς πόλης, έχω ζωγραφίσει όλη την παλιά πόλη. Το έχω ρουφήξει αυτό το χρώμα, γι' αυτό και μπορώ και να το βγάλω και αυτή τη στιγμή χωρίς να χρειαστεί να βγω έξω στην Ύπαιθρο να ζωγραφίσω. Μετά όμως ήταν όλοι ανθρωποκεντρικοί, δηλαδή οι κατασκευές όλοι ισορροπιστές, οι μηχανικοί άνθρωποι, οι εικόνες της πόλης που ήταν 700 φιγούρες ας πούμε, στην γκαλερί μέσα στη Ζουμπουλάκη. Όλη η γκαλερί ήταν πλημμυρισμένη από ανθρωπάκια κόκκινα και μπλε. Είχαν σχέση με τον άνθρωπο και με τα προβλήματα τα σύγχρονα. Από ένα σημείο και μετά στράφηκα λίγο σε ένα άλλο θέμα που μου έδινε τη δυνατότητα να απευθυνθώ και λίγο περισσότερο στην αίσθηση και όχι τόσο πολύ στο λογικό. Και έκανα αυτή τη δουλειά με τα δέντρα, τις ελιές, τις πορτοκαλιές, με το τριζάστατο στοιχείο, με αυτή την έκπληξη που σου δίνει η μίξη γλυπτικής, γιατί εκεί υπήρχε και γλυπτική και ζωγραφική. Μετά μόνο ζωγραφική μέσα από αυτή την εικόνα των δύο επιφανειών, των ζωγραφισμένων. Και νομίζω ότι σιγά σιγά κάπου κλείνει ένας κύκλος πάνω σε αυτό το θέμα και ανοίγω μια άλλη προβληματική που είναι και με πιο σύγχρονα σημερινά προβλήματα και που επιστρέφω σιγά σιγά πάλι στον άνθρωπο που με ενδιαφέρει να κάνω κάτι ζωγραφικά πλέον και όχι κατασκευές, γιατί παλιά έκανα κατασκευές ανθρώπινες, τώρα μέσα από τη ζωγραφική. Η τελευταία αίθουσα, νομίζω, το τελευταίο δωμάτιο, κατά προσωπική μου γνώμη, είναι και το πιο συγκλονιστικό όσον αφορά σε πώς νιώθει κανείς. Δηλαδή, λόγω θεματικής. Λόγω θεματικής. Είναι η θεματική αυτή που είναι πιο σύγχρονα προβλήματα και είναι και λίγο άμεσα και πιο δυνηρά. Ναι. Θέτετε στόχους? Έχω πάντα ένα στόχο να δουλεύω, να φτιάχνω καινούργια πράγματα και να προχωράω. Αυτός είναι πάντα ο στόχος. Ο επόμενος στόχος σας τον έχετε θέσει, τον έχετε ορίσει, ξέρετε που... Στόχος στη δουλειά θέτω. Να κάνω κάτι, μια δουλειά που να με ικανοποιεί, που να μου αρέσει, που να είναι κάτι καινούριο εκεί. Μετά ξέρω ότι αυτή η δουλειά κάπου θα πάει. Δεν θέτω στόχους να κάνω μια έκθεση, αν και πολλές φορές όταν θέτεις στόχο για έκθεση, σε βοηθάει στο να γίνεις πιο αποτελεσματικός, γιατί έχεις κάποιες ημερομηνίες. Πιο μεθοδικός, φαντάζομαι. Πιο μεθοδικός. Ναι. Ο βασικός μου στόχος είναι το έργο το εικαστικό. Να είναι καινούριο, προσινές, να μπορεί ο άλλος να το πλησιάσει, να μην είναι δυσνόητο. Παρόλο που πολλές φορές δυσκολεύονται ακόμα και σε αυτά τα πράγματα, αλλά πάντα δίνω τα κλειδιά και τους κωδικούς να μπορέσει ο άλλος να αποκωδικοποιήσει το έργο, γιατί... Όταν έχεις μια προβληματική που έχει μπει μέσα σκέψη και νόηση, θα χρειαστεί και ο άλλος να χρησιμοποιήσει σκέψη και νόηση για να το αποκωδικοποιήσει. Δεν αρκεί μόνο η αίσθηση. Η αίσθηση θα σου πει αν είναι ωραίο, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται και άλλα πράγματα για να κατανοήσεις το έργο. Μάλιστα. Κύριε Αυγέρο, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ καθαρό βλέμμα, έτσι ώστε να δέχεστε ρεθίσματα από γύρω και να προχωράτε και με καινούργια υλικά και να δίνετε καινούργια πράγματα. Είναι η καλύτερη ευχή αυτό, καθαρό βλέμμα. Πάντα προσπαθούσα να έχω ένα καθαρό βλέμμα. Και ελπίζω με αφορμή την επόμενη έκθεσή σας κάποια στιγμή, αν και είναι πολύ νωρίς γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η υπάρχουσα, αλλά παρόλα αυτά εύχομαι με οποιαδήποτε αφορμή να τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο του Δικτύου FM. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Δίκτυο FM 91,5. Όλη πόλη, ένα δίκτυο.